Για άλλη μια φορά, ήρθατε εδώ στο Κοινοβούλιο και σας ακούσαμε να μιλάτε με τη γλώσσα των δανειστών, τη γλώσσα των πιστωτών. Αν ερχόταν εδώ η κυρία Μέρκελ, τα ίδια θα μας έλεγε. Ότι τα λεφτά που σας δίνουμε, σας τα δίνουμε για να σωθείτε, ότι είναι τα λεφτά των φορολογούμενων Γερμανών και εσείς πρέπει να τα τιμάτε, και αφού σας δίνουμε αυτά τα λεφτά, εσείς πρέπει να κάνετε αυτό που σας λέμε. Όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, ακόμα και σε μια ιδιωτική επιχείρηση, όταν στέλνουν το διευθύνοντα σύμβουλο να διαπραγματευθεί με τους δανειστές για καλύτερους όρους και αυτός επιστρέφει και χρησιμοποιεί τη γλώσσα των πιστωτών και τα επιχειρήματά τους, τότε το πρώτο πράγμα που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης είναι να τον απολύσει αυτό το διευθύνοντα σύμβουλο. Εσείς τόσο καιρό μας λέτε διαρκώς τη γλώσσα των πιστωτών. Ευτυχώς όμως δεν μας είπατε τώρα ότι είναι και ευλογία το μνημόνιο, όπως μας έλεγε ο κ. Πάγκαλος. Ένα χρόνο τώρα, ότι είναι ευλογία. Παραδεχτήκατε ότι δεν είναι ευλογία σήμερα. Σε ποια χώρα ζείτε, κύριε Πρωθυπουργέ? Σε ποια χώρα ζείτε, κύριε Πρωθυπουργέ? Να μιλήσει κακό ύφος. Έχετε καταλάβει, δεν μιλώ σε εσάς, κύριε Πάγκαλε. Αν θέλετε να πείτε κάτι, να πάρετε το λόγο. Να πάρετε το λόγο. Και να μην βρίζετε. Και να μην βρίζετε. Δεν είναι τσιφλίκι σας η Βουλή για να βρίζετε. Να βρίζετε στα κανάλια. Εσύ με ανέφερες και ψέφερες. Κύριε Πρωθυπουργέ, σε εσάς απευθύνομαι και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Μην με αναφέρει. Να σεβαστεί παρακαλώ, ο κύριος Πάγκαλος παρακαλώ. Το θεσμό εδώ του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Να το σεβαστεί, ναι, κύριε Πάγκαλε, ναι. Παρακαλώ, να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα, παρακαλώ. Έχετε καταλάβει, λέτε για πατριωτική ευθύνη. Χρησιμοποιείτε την ίδια γλώσσα που χρησιμοποιούσαν κάποτε για την αριστερά, αυτοί που λεγόντουσαν εθνικόφρονες και η αριστερά ήταν οι εθνοπροδότες. Οι συμμορίτες, δεν μας λέτε συμμορίτες τώρα, μας λέτε κουτζαμάνιδες. Αλλά μόλις ανεβήκανε στο βήμα, εξήρατε τη στάση του κυρίου Καρατζαφέρη, ότι είναι πατριώτης. Και εμείς δεν είμαστε πατριώτες, είστε εσείς πατριώτες. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε καταλάβει ότι για αυτούς που πάτε να σώσετε με το μνημόνιο που εφαρμόζατε, τους έχετε ξεκληρίσει 120.000 λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 100.000 νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν την πατρίδα και πάνε στο εξωτερικό. Γιατί, για να μας σώσετε, το κάνετε αυτό? 1.000.000 θα φτάσουν οι άνεργοι μέσα στο 2011. Κράχ ανεργίας. Περισσότερος είναι ο μη ενεργός, οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός από τους απασχολούμενους, λέει το INEGSE. Για να μας σώσετε το κάνετε αυτό? Με ρωτήσατε ευθέως για τα δάνεια. Αν θέλουμε το δάνειο ή όχι. Ακούστε, κύριε Πρωθυπουργέ, ρωτήστε όλους με τους οποίους έχετε πολύ καλή σχέση, τον Στίγκλης, τον Κρούκμαν, και πείτε τους, σε όποιον οικονομολόγο θέλετε. Σώζεται κάποιος χρεοκοπημένος με νέα ακριβά δάνεια, ακόμα πιο σκληρά, και μάλιστα με την απέτηση αυτά τα δάνεια να μην τα δίνει για παραγωγική διαδικασία και για ανάπτυξη, αλλά για να αποπληρώνει τα προηγούμενα? Μας είπατε ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως φταίει η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Γιούγκερ λέει: οι κυβερνήσεις Πασό και Νέα Δημοκρατία 35 χρόνια φταίνε. Βεβαίως. Και είχατε τη δικαιολογία πέρυσι τέτοιο καιρό ότι η Νέα Δημοκρατία μας οδήγησε στα τάρταρα και ο κύριος Καραμαλής σηκώθηκε και έφυγε και εσείς βρεθήκατε με την πλάτη στον τοίχο. Αλήθεια λοιπόν είναι αυτό. Το παραδέχομαι κι εγώ. Ένα χρόνο τώρα όμως τι κάνετε? Τώρα ποιος σας φταίει? Εσείς το ψηφίσατε αυτό το μνημόνιο. Εσείς εφαρμόσατε αυτή την πολιτική. Ο Τσίπρας μπορεί να δημιουργούσε προβλήματα με την παρουσία του, όπως λέτε εσείς εδώ, αλλά δεν σας εμπόδισε να το εφαρμόσετε. Γιατί εκεί που αποτύχατε χθες, θα πετύχετε σήμερα. Και μάλιστα με μια πολιτική η οποία φτάνει τα όρια του παραλογισμού. Θέλετε, λέει, να βάλετε φόρο κεφαλικό πάνω από 12.000 εισόδημα και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Και σας ερωτώ. Ένας μικρομεσαίος που έχει εισόδημα το 10, 900 ευρώ, και είναι πολλοί αυτοί, 250.000 άνθρωποι έχουν μπει στην ανεργία μέσα στο 10. Θα πάει τώρα που είναι άνεργος και δεν έχει και ταμείο, γιατί είναι μικρομεσαίος, να πληρώσει 300 ευρώ αναδρομικά ο άνεργος, ο απολυμένος, αναδρομικά, και ύστερα μου λέτε γιατί σας κατηγορώ ότι έχετε ξεπεράσει τη Θάτσερ και την πολιτική, προσέξτε, δεν σας είπα ποτέ δικτάτορα, την πολιτική Πινοσέτ. Όπως σας είπα, μπορείτε να κάνετε κριτική όποια θέλετε στην κυβέρνηση. Όχι εγώ, όχι το κοινοβούλιο,
αλλά πιστεύω και ο ελληνικός λαός στην συντριπτική πλειοψηφία. Δεν δέχεται να θεωρείται ένας πρωθυπουργός εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό, είτε Πίνοσε είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά μπορεί να είναι ωραία για διάφορα blog και βεβαίως για διάφορες εκπομπές τηλεοπτικές. Όχι για το κοινοβούλιο και όχι για αρχηγό κόμματος. Με το αποκρατικοποίησε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, τα ξεπερνάει. Να σας θυμίσω όμως ότι κάποτε ήσασταν Πασόκ, κύριε Πρωθυπουργέ. 3 χρόνια πριν, πραγματικό Πασόκ. 3 χρόνια πριν τι λέγατε, επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό Καραμανλή. Για τις αποκρατικοποίησεις, εσείς τα λέγατε αυτά. Η Ελλάδα θα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία τα μεγαλύτερα λιμάνια, το σύνολο των μεγάλων αεροδρομίων, οι τηλεπικοινωνίες, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άλλοι ζωτικοί τομείς οικονομίας θα είναι ιδιωτικοί ή και θα ελέγχονται από αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών. Αυτή η πολιτική είναι και ξεπερασμένη και αποτυχημένη, την εφάρμοσε στο παρελθόν μονάχα ακραίες νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις όπως τη Θάτσερ και του κ. Μητσοτάκη. Εσείς τα λέγατε. Και τώρα τι κάνετε. Τι κάνετε. Νομίζω ότι ορθώς είπαμε τα μέλια και τα χαστούκια. Τα χαστούκια μόλις τα παρακολουθήσαμε. Τάσο. Ο κ. Παπανδρέου παραδέχτηκε επίσημα σήμερα στη Βουλή